Εκστρατεύεστε ειδοποίησεις για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών αλλά και την ενδοοικογενειακή βία. Πραγματοποιεί αυτές τις μέρες η αστυνομία. Ενώ την ίδια ώρα η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού προειδοποιεί για το φαινόμενο bullying στα σχολεία. Μετά και την πρόσφατη υπόθεση σύλληψης 41χρονου για θέματα παιδικής πορνογραφίας, το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο. Το πρωί, η Αστυνομία Κύπρου διοργάνωσε εκδήλωση στο Mall of Cyprus με διανομή ενημερωτικού υλικού προς ευαισθητοποίηση του κοινού. Ενημερώνουμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ο φόβος ή ο δισταγμός, γιατί δεν είναι το πρόβλημα για να προβάλλουμε κάτι ή να δώσουμε στοιχεία, αλλά να συμβουλεύσουμε για να εξετάσουμε αυτές τις υποθέσεις. Την ίδια ώρα, διαστάσεις άρχισε να παίρνει το φαινόμενο του bullying, ιδιαίτερα στα σχολεία, υποδεικνύει η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λίδα Κουρσουμπά. Δυστυχώς έχει διαδεθεί πολύ μέσα στα σχολεία και όχι μόνο, και πρέπει να υπάρχει εγρήγορση και είναι και το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που πάλι πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Θεωρώ ότι ακόμη οι γονείς δεν είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι ώστε να ενημερώνουν τα παιδιά τους για θέματα που αφορούν ιδιαίτερα τον κίνδυνο που έχουν μέσα από το διαδίκτυο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τα μικρά παιδιά είχαν την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν με ζωγραφιές, face painting και διάφορα παιχνίδια.